Λοιπόν, να σας συστηθώ. Εγώ είμαι η Χριστίνα. Ήρθα εδώ να μοιραστώ μαζί σας ιστορίες που δεν φαίνονται μέσα από τη φωτογραφία. Ξεκινώντας από τη μουσική. Η μουσική υπάρχει στη ζωή μου από μηδέν ηλικία. Φρόντισαν γι' αυτό οι γονείς μου. Με κουβαλούσαν παντού, σε συναυλίες, σε εκδηλώσεις. Έχω κοιμηθεί κάτω από κονσόλες DJ. Η μητέρα μου, μάλιστα, φρόντισε να με ανανουρίζει με ένα κομμάτι από τη rock opera των 70s, το Jesus Christ Superstar. Τα φωνητικά έκανε ο Ian Gillan, τον Deep Purple, για όσους γνωρίζουν. Έτσι, τα μουσικά μου αυτά βιώματα επηρέασαν τη ζωή μου και δει τη φωτογραφική πορεία, μάλλον. Κάποια χρόνια πίσω, βρισκόμουν στη Σαντορίνη, ζούσα, δούλευα εκεί και γνώρισα μία παρέα μουσικών από τη Βιέννη, οι οποίοι είχαν έρθει να ηχογραφήσουν στο στούντιο, στο Black Rose Studio, του φίλου μου του Κώστα του Καλημέρη, που βρίσκεται στη Σαντορίνη, με αυτό που άνοιξε το βίντεο, και μου ζήτησαν τα παιδιά να τους κάνω τη φωτογράφηση για το CD τους. Και έτσι έγινε. Η φωτογράφηση αυτή ήταν ο βασικός λόγος, ήταν η αφορμή για να ξαναζεστάνω τις μηχανές μου, της κάμερας και της ψυχής μου. Έψαχνα δε και ένα λόγο να αλλάξω περιβάλλον και δει χώρα. Έτσι, χωρίς να το πολύ σκεφτώ, οπλισμένη με πάρα πολύ θάρρος, τα μάζεψα και προσγειώθηκα στην Βιέννη, στην καρδιά της Αυστρίας, χωρίς να έχω καμία απολύτως προοπτική για δουλειά, καμία ιδέα για το πού πάω, τι πάω να κάνω, μία σχετική αντιπάθεια για τη γλώσσα, ας με συγχωρήσουν η γερμανόγλωση. Και βρέθηκα λοιπόν από το νησί σε ένα περιβάλλον στούντιο ηχογράφησης. Η καθημερινότητά μου είχε να κάνει με live, με backstage, με ηχογραφήσεις, ενορχιστρώσεις. Πέρναγα πάρα πολύ χρόνο με μουσικούς, με τις οικογένειές τους. Φρόντισα δε να επενδύσω στο υλικό που μάζευα, λόγω του ότι δεν είχα εμπειρία, στην ευκαιρία που μου δινόταν να μάθω αυτό το χώρο της μουσικής, έψαχνα και εγώ την ταυτότητά μου. Άρχισα να κάνω δειλά-δειλά κάποιες δουλειές, κάποια πορτρέτα μουσικών, χωρίς πληρώμη φυσικά στην αρχή, ποντάροντας σε αυτό και μόνο, στην ευκαιρία που μου δινόταν να μάθω. Και λόγω του ότι δεν καταλάβαινα κιόλας τη γλώσσα, φωτογράφιζα, κατέγραφα ασταμάτητα τα πάντα. Πολύ υπομονή, πολύ επιμονή. Κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο μία φίλη να την αντικαταστήσω σε ένα πάρτι που γινόταν μέσα σε ένα εργοστάσιο μπύρας. Είπα ναι, φυσικά, χρειαζόμουν τη δουλειά. Και χωρίς να έχω ιδέα για το τι πρόκειται να κάνω ξανά, έβαλα όλη μου την αγάπη και το μεράκι σε αυτό που λέγεται event photography, το party photographer. Κάτι τελείως πεζό. Αυτό άρεσε. Και 5 χρόνια μετά, έχω βρεθεί να είμαι η επίσημη φωτογράφος της Ότα Κρίνγκερ, είναι η νούμερο 1 σε πωλήσεις μπύρα στην Αυστρία και για καλή μου τύχη ο βασικός χορηγός σε όλα τα συναυλιακά και μουσικά και όχι μόνο δρόμενα της χώρας. Απέκτησα ένα τίτλο, επίσημη φωτογράφος της μπυραρίας, που δεν ξέρω καν αν υπάρχει, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο με κάνει πάρα πολύ περήφανη. Ευχαριστώ. Ναι, έχει πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται εκεί μέσα. Ένας φοβερά ροκ κόσμος. Πλαισιώνομαι κάθε εβδομάδα από διαφορετικές ιστορίες που έχουν να κάνουν με ένα πλήθος μουσικών, τεχνικών,
μακιγιές, χορευτές, ένας χαμός, ένας μήνος διαφορετικών ανθρώπων και φυλών που καλούμε να καταγράψω φωτογραφικά. Η μπύρα η οποία ρέει, χρησιμοποιώ λοιπόν τη λέξη, άφθονη παντού, πάρα πολλές φορές πάνω μου και δεν πίνω και μπύρες. Αυτό πάλι. Δεν πίνω ληστικούς. Είναι λίγο ειρωνικό, αλλά δεν πίνω μπύρες και δουλεύω για την μπυράρια. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, ποτέ δεν με απασχόλησε στη φωτογραφία το τεχνικό κομμάτι. Το αν θα βγει άρτια κάτι. Πάντα κυνήγαξα τη στιγμή, τη σύνθεση, το συναίσθημα που θα βγει από το κλικ που θα κάνω. Ακόμα και σε κάτι τέτοιο που λέγεται backstage φωτογραφία. Τρέχουν φωτογραφίες από διάφορα φεστιβάλ, τα οποία καλούμε να καλύψω. Πάρα πολύ ενδιαφέρον εκεί πίσω. Πώς βλέπετε, είναι ένα συνοθήλευμα μουσικών και καλλιτεχνών και φρικιών. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και διαπίστωσα στην πορεία, είναι ότι φροντίζω να είμαι πάντα διακριτική σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, να μην με παίρνουν χαμπάρι. Έως και διάφανη. Να κινούμε, όπως είπε και η Έλληνα, σαν αερικό και να μπορώ έτσι να εξασφαλίσω μια άνεση κινήσεων πίσω και πάνω στη σκηνή, χωρίς αυτό να ενοχλήσω τους καλλιτέχνες. Το γεγονός ότι καλούμε να δείξω μια πλευρά που δεν είναι γνωστή στο κοινό, είναι κάτι που πολλές φορές πρέπει να προσέχουμε εμείς οι φωτογράφοι, στο πώς θα το δημοσιεύσουμε, πώς θα το μοιράσουμε στα διάφορα social. Έτσι ώστε να σεβόμαστε πάντα τον καλλιτέχνη. Την πλευρά αυτή που δεν φαίνεται. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει ένα κολλάζ ανθρώπων που φαντάζομαι γνωρίζετε. Η Κονσίτα, σε όλους, για μένα, Τόμας. Μια μικρή ιστορία, ένας πολύ ντροπαλός και ταλαντούχος άνθρωπος. Τον γνωρίζω από προηγούμενες πριβέ εκδηλώσεις. Έχω κερδίσει την εμπιστοσύνη του, όπως και των υπόλοιπων καλλιτεχνών, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί φροντίζω πάντα να περνάω το ότι του στέλνω το υλικό που βγάζω, να εξασφαλίζω την άνεση, την εμπιστοσύνη τους στις μετέπειτα συνεργασίες μας και συναντήσεις μας. Stereophonics. Κάναμε μία συνέντευξη μαζί τους πριν μερικά καλοκαίρια, σε ένα rock festival. Πολύ ενδιαφέρον έχει να βλέπεις όλους αυτούς τους καθημερινούς, απλούς, σχετικά αδιάφορους ανθρώπους να μοιράζονται από τη μία στιγμή στην άλλη, ένα μέρος της καθημερινότητάς τους. Ο συγκεκριμένος μας έλεγε πώς ταΐζει την μπέμπα του, πού πάει για ψώνια, πού πίνει τον καφέ του, και να τους παρακολουθείς να μεταλλάσσονται από αυτό σε ένα μενόμενο τάβρο, να τα σπάνε δηλαδή πάνω στη σκηνή. Έχει φοβερό ενδιαφέρον. Μια άλλη ιστορία. Η γνωστή σε όλη η εταιρεία Red Bull, με καλή με καλή να φωτογραφήσω, να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως, γι' αυτό ακριβώς που κάνω, ως backstage photographer σε ένα ντοκιμαντέρ για μια μπάντα από το Λίβανο. Τελείωσαν ημερωτικά αυτή η μπάντα μόλις πριν λίγο καιρό, τους έκανα live και μου ζήτησαν να τους ακολουθήσω στην τουρνέ τους. Από τη τυχερά του επαγγέλματος. Η κάμερα, για εμάς τους φωτογράφους, η μηχανή, είναι ένα είδος διαβατηρίου. Πέρασε το slide γρήγορα, δεν πρόλαβα να σας πω για τον Glastonbury, δεν πειράζει. Θα σας τα πω χωρίς φωτογραφία.
Ένα είδος διαβατηρίου το οποίο μας οπλίζει με θάρρος και με θράσος πολλές φορές. Έχω φάει πολλές φορές την πόρτα στα μούτρα, γιατί για πολύ κόσμο δεν είμαστε τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε. Στον Glastonbury, λοιπόν, που δυστυχώς έφυγε το slide, έχω την τύχη να βρεθώ δύο συνεχόμενες χρονιές στο backstage και είναι φοβερό να παρακολουθείς, να βλέπεις, ευχαριστώ, να βλέπεις κάποιες εκατοντάδες, χιλιάδες χέρια να γίνονται ένα σώμα, ένα στόμα, μία φωνή, ένα πρόσωπο για λογαριασμό της μουσικής. Είναι ανατριχιαστικό τη δύναμη που έχει η μουσική. Δεν θα πω ποιους έχω δει εκεί πίσω, αλλά το γεγονός ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να μοιραστώ λίγα λεπτά μαζί τους και να συνειδητοποιήσω ότι δεν υπάρχει ίχνος φυλετικής διάκρισης και φίλτρου, το ότι εξαφανίζονται όλα και γινόμαστε όλοι ένα, μου δίνει φοβερό boost, φοβερή όθεση να συνεχίσω για αυτό που κάνω. Τον περασμένο Οκτώβριο κάναμε μία συναυλία στη Βιέννη, το Voices for Refugees, τα έσοδα της οποίας δόθηκαν, ο σκοπός ήταν από την κατανάλωση της μπύρας, να δοθούν στην οργάνωση προστασίας των προσφύγων της Αυστρίας. Ένιωσα, πέρα από περήφανη, εκεί πάνω, και χρήσιμη για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ότι έβαλα και εγώ ένα μικρό λιθαράκι με τις φωτογραφίες μου σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο. Ενημερωτικά μαζέψαμε το ποσό των 185.000 ευρώ εκείνη την ημέρα. Έχω άλλη μία ιστορία. Και κλείνω. Ιστορία σταθμός για μένα, η συνέντευξη με τη Sinead O'Connor, τεράστια. Άγχος για να τη συναντήσω, τι θα τη ζητήσω να κάνει, να βγει όσο πιο φυσικό γίνεται το αποτέλεσμα. Εξαφανίστηκε το άγχος, μας άνοιξε η ίδια, μας πήγε στην κουζίνα της, μας έκανε πρωινό, μας έφτιαξε καφέ. Κάτσαμε στο αγαπημένο της δωμάτιο, το οποίο για καλή μου τύχη φωτιζόταν υπέροχα εκείνη την ώρα. 5-10 κλικ μετά, άφησα την κάμερα και όλα κύλησαν πανέμορφα και πανεύκολα. Μοιράστηκε μαζί μας πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή της. Μία φοβερή γυναίκα. Αυτό, λοιπόν, ήταν για μένα και ο σταθμός για να αποφασίσω να κάνω τα πορτρέτα των καλλιτεχνών έκτοτε, κάτω από αυτές τις συνθήκες, όσο πιο φυσικά γίνεται. Έτσι ώστε να είναι και οι δύο πλευρές ευχαριστημένες. Και η δικιά μου και του καλλιτέχνη. Θα σας αφήσω με κάτι που διάβασα πολύ πρόσφατα. Κάτι που είπε ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης έλεγε ότι το γράμμα ρο είναι το γράμμα που έλκει την ψυχή περισσότερο. Προάγει τη ροή και οι λέξεις που το περιέχουν αποκτούν θετική σημασία. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσες άλλες λέξεις εκτός από τη φωτογραφία περιέχουν αυτό το γράμμα και τη σημασία που αποκτούν αυτόματα από τη σημασία τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.